Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Μπορεί λίγο καιρός να μας τα χάλασε, αλλά η τεχνολογία για την οποία θα μιλήσουμε είναι παντός καιρού, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Άλλωστε και ο τουρισμός πρέπει να είναι παντός καιρού, αφού όλοι ξέρουμε ότι προσπαθούμε να διευρύνουμε την ενεργή περίοδο. Πόση όμως τεχνολογία χρειαζόμαστε σε ένα ξενοδοχείο? Αλήθεια, ξέρει κανείς, σύμφωνα με ένα γκουρού του management από την HP, νομίζω, πόσους υπαλλήλους θα έχει το εργοστάσιο του μέλλοντος? Η απάντηση είναι δύο. Ένα σκύλο και έναν άνθρωπο. Ο σκύλος θα είναι εκεί για να προσέχει να μην πειράζει κανείς τα μηχανήματα και ο άνθρωπος θα πηγαίνει δύο φορές την ημέρα για να ταΐζει το σκύλο. Ας βάλουμε λοιπόν τώρα το χέρι στην καρδιά και ας σκεφτούμε. Θα θέλαμε μία ανάλογη προσέγγιση στο ξενοδοχείο που θα περάσουμε τις διακοπές μας? Όλοι γνωρίζετε ενδεχομένως ότι υπάρχει ένα ξενοδοχείο στο Ναγκασάκι στην Ιαπωνία, όπου τα πάντα είναι με ρομπότ. Πας στην υποδοχή, σε υποδέχονται δύο multilingual ρομπότ, μπορεί να μιλάνε και ελληνικά, δεν ξέρω αν τους έχουν φορτώσει. Κάποια άλλα ρομπότ ασχολούνται με το room service και τα λοιπά. Γενικότερα, σου λέει, βάλτε στο σλότ νούμερο 1 την πιστωτική σας, βάλτε στο σλότ νούμερο 2 το διαβατήριό σας, βάλτε στο σλότ νούμερο 3 το δάχτυλό σας να πάρουμε αποτυπώματα, κοιτάξτε και στην κάμερα, όπως στις τράπεζες την ώρα που μπαίνετε. Δεν είναι αυτό σίγουρα το είδος του τουρισμού που θέλουμε στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι το περίσσιο χαλάει το ίσιο. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα ένα άλμα και ας βρεθούμε από το Ναγκασάκι στην Αλεξανδρούπολη που πέρασα τις χριστουγεννιάτικες διακοπές μου. Φτάσαμε το πρωί στο ξενοδοχείο, παραγγείλαμε ένα καφέ. Κάποια στιγμή βγήκαμε έξω, το απόγευμα παραγγείλαμε και ένα δεύτερο καφέ. Ένα φρέντο, εσπρέσο, σκέτο και ένα καπουτσίνο, διπλό γλυκό. Την άλλη μέρα το πρωί που πήρα τηλέφωνο για να παραγγείλουμε στο room service. Καλημέρα σας, κύριε Νόστη. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε δύο καφεδάκια, λέω. Μάλιστα, το φρέντο, εσπρέσο, σκέτο και το καπουτσίνο, διπλό γλυκό. Αυτό είναι η εξυπηρέτηση, φίλες και φίλοι. Και αυτή είναι η εξυπηρέτηση που πρέπει να δίνουμε στον κόσμο. Όντως, σε δύο λεπτά ήταν στο δωμάτιο με ένα τεράστιο χαμόγελο κτλ. Φίλες και φίλοι, να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ο κύριος Χατζηκωνσταντίνου, που είναι και μαζί μας, θα τον ακούσετε και στα λίγο, στο ξενοδοχείο το οποίο έμεινα, έχει το know-how, όχι απλά να πατάμε ένα κουμπί, ένα καφέ κουμπί και να βγαίνει ο φρέντο, εσπρέσο, σκέτος ή ο καπουτσίνο, αλλά ακόμη να πατάμε και ένα πράσινο ή κόκκινο κουμπί και να βγαίνει με τεχνολογία 3D printing ένα muffin φτιαγμένο εκείνη την ώρα. Έχει την τεχνολογία, από όλα αυτά τα πράγματα που είδα, έχει την τεχνολογία. Αλλά αυτό θα θέλαμε? Όχι. Το ξενοδοχείο πρέπει να έχει human touch και πρέπει να αισθάνεσαι σαν στο σπίτι σου, όπως αισθανθήκαμε κι εμείς. Επίσης, βεβαίως, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο προτίμησα να κάνει μια άλλη καινοτομία. Το κινητό μου είναι το extension του δωματίου. Άρα, λοιπόν, μπορούσα να είμαι στην πισίνα ή μπορούσα να είμαι στο εστιατόριο ή μπορούσα να πάρω τηλέφωνο στο εστιατόριο με ένα τριψήφιο να ρωτήσω, έχετε ανοίξει, μπορώ να κατέβω? Θέλω να πω ότι προτιμήθηκαν άλλες λύσεις, τεχνολογικές επίσης, αλλά λύσεις οι οποίες να δίνουν ευκολία στον επισκέπτη και ενδεχομένως να εξασφαλίζουν και περισσότερα έσοδα στο ξενοδοχείο. Γιατί αν μάθεις ότι το εστιατόριο είναι ανοιχτό, θα πας, θα αφήσεις κάποια χρήματα εκεί πέρα. Αυτός λοιπόν ο λόγος ότι θέλουμε τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο είναι ότι διαλέξαμε πολύ προσεκτικά όσα θα δείτε σήμερα. Για να περάσουν οι παρουσιάσεις που θα δείτε, τα τεστ έπρεπε να πληρούν μία ή περισσότερες από τις εξής παραμέτρους. Να φέρνουν περισσότερους πελάτες, άρα και έσοδα στο ξενοδοχείο. Μέσα από το digital marketing, μέσα από όλες τις γνωστές μεθοδεύσεις που υπάρχουν. Να εξοικονομούν πόρους, να διευκολύνουν τη λειτουργικότητα και να προάγουν την οικολογία.
να προσφέρουν άνεση και ευχάριστες εμπειρίες στον επισκέπτη που θα μπορεί να χειριστεί τα πάντα από το κινητό του ή από το τάμπλετ που υπάρχει στο δωμάτιο. Ήδη υπάρχει και μία τάση να υπάρχει και ένα κινητό στο δωμάτιο το οποίο ουσιαστικά δίνεται στον επισκέπτη πολλές φορές και μέσα από αυτό μπορεί να κάνει και δωρεάν τα τηλεφωνήματά του, μπορεί να βλέπει τα αξιοθέατα, θα δείτε μία σχετική παρουσίαση στη συνέχεια. Να εξοικειώνουν τον επισκέπτη με την περιοχή αλλά και με τις πρόσθετες παροχές του ξενοδοχείου ή των συνεργαζομένων εταιριών, αυξάνοντας την εμπειρία του και οθώντας τον ενίοτε να ξοδέψει περισσότερα για να περάσει βεβαίως καλύτερα. Φίλες και φίλοι, ετοιμάσαμε ένα συνέδριο με το βλέμμα στο μέλλον. Αυτό θα πρέπει να κάνετε κι εσείς, στοχεύοντας στους millennials, οι οποίοι θεωρούν ότι το ταξίδι είναι δικαίωμα και δεν είναι προνόμιο. Και οι οποίοι millennials, σύμφωνα με τις έρευνες, σε 3 χρόνια θα ξεπεράσουν το 50% της πελατείας των ξενοδοχείων. Προσπάθησα μέσα από προσωπικά απλά παραδείγματα, σαν επισκέπτης, να σας δείξω την άποψη του πελάτη. Ενός πελάτη που είναι technology addicted όμως, που θα σας ψάξει στο booking, που θα αναζητήσει εμπειρίες στο TripAdvisor. Αλλά θα ρωτήσει παράλληλα και στη reception που μπορεί να φάει τις ντόπιες specialty. Ενός πελάτη που θέλει προσωπική εμπειρία στην τηλεόρασή του. Ενός πελάτη που θέλει ίντερνετ σε επίπεδο fiber to the room. Υπάρχει στην Κρήτη ξενοδοχείο που δίνει fiber to the room. Δεν έχουμε fiber to the home, δεν έχουμε fiber στο σπίτι μας και υπάρχει ξενοδοχείο το οποίο έχει προχωρήσει τόσο πολύ που δίνει οπτική ίνα στο δωμάτιο. Αρκούν σήμερα αυτά? Ίσως για μένα, αλλά όπως σας είπα, δεν είμαι ειδικός. Αυτούς θα τους ακούσετε σε λίγο. Και δεν είμαι millennial, αφού με χωρίζουν περίπου 25 χρόνια από αυτή την ηλικιακή ομάδα. Αυτό που σίγουρα ξέρω είναι ότι ο κόσμος εξελίσσεται. Βλέποντας τα πιο high-tech ξενοδοχεία πριν από 5 χρόνια, έψαξα, λέω, για να δούμε τώρα τι προσφέρουν σήμερα, τι μπορεί να μου έχει ξεφύγει. Και είδα λοιπόν high-tech ξενοδοχεία πριν από 5 χρόνια. Και πριν από 5 χρόνια θεωρεί το high-tech το να έχει Wi-Fi. Για σκεφτείτε, φτάνει σήμερα στους πελάτες σας το Wi-Fi? Σήμερα, όπως είπαμε, μιλάμε για fiber to the room, 1 γίγα και μάλιστα αναβαθμίσιμο. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ταξίδι. Ας επενδύσουμε στην τεχνολογία, σε αυτή την τεχνολογία με ανθρώπινο πρόσωπο που είπαμε, και να είστε σίγουροι ότι θα σας επιστραφεί με τη μορφή διθυραμβικών σχολείων από τους επισκέπτες σας στις διάφορες πλατφόρμες. Και επειδή εγώ έχω δηλώσει ταξιδιώτης και απλά λάτρης της τεχνολογίας, αλλά μη ειδικός, θα καλέσω τον πρώτο ειδικό στο βήμα, που είναι ο κύριος Γιάννης Γιαννακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της City Contact, με τον οποίο έχουμε μία στενή συνεργασία, όπως ξέρετε, τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά μας βοηθάει να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ καλό συνέδριο. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ. Κύριε Γιαννακάκη.